Το είδαμε κιόλας. Ο Πάνος Κουρλέτης βλέπει μικρές πιθανότητες συμφωνίας. Όλα αυτά στον απόϊχο και του χθεσινού διαλόγου «The game is over» από τον Ντόναλντ Τούσκ και την απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πού βρισκόμαστε? Ναι, νομίζω ότι τα περιθώρια είναι ελάχιστα πια για συμφωνία. Με δεδομένο ότι η σκληρή ομάδα περί το Σόιμπλε και το Δούνου Του επιμένουν σε εξοντωτικά μέτρα. Εγώ θα δανειστώ τη ρίση του Κρούγκμαν, ο οποίος είπε προχθές, βλέποντας την πρόταση των δανειστών, «πλάκα μας κάνετε». Και εννοούσε ο άνθρωπος ότι έρχονται και κουνάνε το δάχτυλο οι ηγεσίες και οι εταίροι, οι οποίοι με ένα πρόγραμμα το 2010 πέσαν εντελώς έξω και σήμερα προτείνουν περίπου το ίδιο πρόγραμμα, ακόμα πιο εξοντωτικό, θέλοντας να πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Άλλος δρόμος υπάρχει, είναι η ελληνική πρόταση, η οποία είναι πολύ προσαρμοσμένη στις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα. Μα εδώ θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω και να σας πω κάτι που το γνωρίζετε σίγουρα, το μάθαμε όλοι χθες το βράδυ. Βρίσκουν μαλακή την πρόταση και επιικής την πρόταση που οι ίδιοι οι θεσμοί πρότειναν. Πόσο δε μάλλον τη δική μας πρόταση, την ελληνική. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ένδειξη ότι κλιμακώνουν την πίεση και πηγαίνουν και πιο κοντά στο αδιέξοδο. Πλέον η ιστορία, ας πούμε, ενός πιθανού Brexit κάποια στιγμή θα έχει αποκλειστικά το χρεώνονται αποκλειστικά οι ίδιοι. Η ελληνική πλευρά έχει κάνει μια πρόταση. Η πρόταση αυτή είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση και από τις δεσμεύσεις κυβέρνησης και από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως, θα την έλεγα ήπια ηφαισιακή, αλλά με χρηματοδότηση και ρύθμιση του χρέους, θα μπορούσε μελλοντικά να διορθωθεί. Ναι. Και εδώ έχουμε εξοντωτικά μέτρα, καμία νήξη για το θέμα του χρέους, όπου οδηγεί για άλλη μια φορά σε θάνατο την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Γιατί κυρίως να θέλουν όμως να μας οδηγήσουν σε διέξοδο, και το ρωτάω αυτό, γιατί τόσο καιρό ακούμε και την κυβέρνηση να λέει ότι νομίζω δεν ότι θέλουν Brexit, γιατί ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι για την υπόλοιπη Σωστά Ευρώπη, για τις ισορροπίες και τις ευρωζώνες. Οι κίνδυνοι παραμένουν και νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρή, και μάλιστα η αλλαγή της στάσης ότι δεν σημαίνει πιστωτικό γεγονός. Ναι. Έτσι είναι ενδεικτική το πόσο λαμβάνουν υπόψη τους το αδιέξοδο. Σε αυτό που είπε ο Τζέρι Ράις, λέτε. Ναι, ναι. Αλλά πεποίθησή μου είναι ότι θέλουν να τελειώνουν οριστικά με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια παραφωνία για αυτούς στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι έχει ξεσηκώσει ένα κύμα μεγάλη συμπαράσταση. Σας λέω απλώς ερχόμενος ότι άκουσα ότι υπάρχει δημοσκόπηση στην Αυστρία με το πιθανό ερώτημα αν υπήρχε ένας ΣΥΡΙΖΑ στην Αυστρία θα τον ψηφίζατε. Το 25% είπε ναι, θα τον ψηφίζαμε. Και μιλάμε για μια χώρα που το πιο αριστερό κόμμα που υπάρχει είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και μια πολύ μικρή δύναμη της αριστεράς. Κατά βάση είναι μια κοινωνία με 80% συντηρητικούς ανθρώπους, ψηφοφόρους. Θέλω να πάμε σε διαφημίσεις, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και αμέσως μετά θέλω με πολύ μεγάλη προσοχή να ακούσω τι βλέπετε γύρω από το χρέος. Νομίζω. Α, τώρα ή μετά. Θα μετά τις διαφημίσεις. Εντάξει. Και βεβαίως τι περιέχει το Plan B. Γιατί επίσης χθες το βράδυ έφτασε η πληροφορία ότι αύριο στο Eurogroup θα συζητηθεί αυτό το κείμενο, τα 2-1 που θα προσπαθήσουν να κάνουν στο Euroworking Group, και θα συζητήσουν ή αυτό ή ένα Plan B. Τι έχει τώρα το Plan B και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Θέλω τις δικές σας εκτιμήσεις με τις όποιες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, έχουν φτάσει μέχρι στιγμής. Διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε. Έτσι όπως διαμορφώνεται, μιας και μιλάμε για μείγμα μέτρων και τι ζητάνε οι θεσμοί κτλ., να δούμε λίγο το μείγμα όλων των στοιχείων και όλων των διαθέσεων που διαμορφώνονται όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Ναι, ναι, θέλω να πω ότι συγκριτικά με τις δύο προτάσεις, ναι, η ελληνική πρόταση είχε ένα μείγμα μέτρων το οποίο το μετέθεται για πρώτη φορά περισσότερο στους έχοντες και κατέχοντες. Περίπου σε μια αναλογία 70-30. Και εδώ είναι η απρόκλητη παρέμβαση του Δούνου Του και του Σόιμπλε, που ουσιαστικά απαγορεύουν τη φορολόγηση υψηλών στρωμάτων, κερδοφόρων επιχειρήσεων για το φόρο στα κέρδη, και θέλουν να μετατεθεί αντιστρόφως κατά 80-20
στους μισθωτούς και στους συνταξίουχους. Ναι, αλλά υπάρχει όμως και μια τρίτη φωνή και τη βάζω εμβόλυμη τώρα για να απαντήσετε συνολικά. Έτσι, εδώ λένε όμως αρκετοί θα μπορούσε να κόψει από το κράτος, εννοώντας ότι θα μπορούσε να μην κάνει με τη μία πολλές προσλήψεις, για παράδειγμα. Απάντηση λοιπόν. Πώς θα μπούμε σε μια ανάπτυξη, σε αυτή την κατάσταση? Το κράτος πρέπει να είναι προπομπός της ανάπτυξης και να βοηθήσει και τον ιδιωτικό τομέα στην κατάσταση που έχουν βρεθεί. Αν μειωθούν κι άλλο οι κοινωνικές δαπάνες, αν μειωθεί κι άλλο ένα τέτοιο πακέτο αναπτυξιακό που ενδεχομένως μπορεί να διαμορφωθεί, πώς θα κινηθεί η ελληνική οικονομία? Και ποιος ξένος επενδυτής θα έρθει σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί το έχουμε δει και σε παραδείγματα άλλων χωρών, που πήγανε και φύγαν σε έναν χρόνο. Δηλαδή, το να κάνουμε Βουλγαρία την Ελλάδα, αυτό έχει δύο επιπτώσεις. Ότι έρχονται επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξασφαλίσει μηδέν φορολόγηση, κάθονται ένα πολύ μικρό διάστημα και με την κερδοφορία φεύγουν αμέσως. Και δεύτερον, μεταναστεύει όλο το εξειδικευμένο προσωπικό της χώρας. Ήδη έχουμε μια τεράστια αιμορραγία, γιατί η ανάπτυξη από αυτούς τους ανθρώπους θα έρθει, από τους νέους ανθρώπους και τη δημιουργία. Δυστυχώς έτσι είναι. Κύριε Μιχαηλογιαννάκη, τώρα στο διατάφτα, με συγχωρείτε, κύριε Πετρόπουλε, για να κλείσουμε με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Άλλοι το λένε σημείο 0 ξανά, άλλοι το λένε, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει το τι γίνεται. Πώς θα πρέπει αυτές τις ώρες να δουλέψει η ελληνική κυβέρνηση, εκτιμάτε, μέχρι αύριο που θα ξανακαθίσουν στο τραπέζι του Eurogroup Υπουργοί Οικονομικών? Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνει σε βασικά στοιχεία της πρότασής της και να προσπαθήσει κυρίως να δουλέψει με τις χώρες του Νότου, ότι αυτό το σχέδιο που προτείνουν οι θεσμοί, η Τρόικα ας πούμε και οι άλλοι, είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μεταφερθεί σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Να σας διακόψω μόνο και να πω ότι ακριβώς σε αυτό εδώ το πλάνο παίρνουμε απευθείας εικόνα από τις εισόδους για το part 2 της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρώπης. Υπήρχε και ένα αίτημα, κύριε Πετρόπουλε, μήπως γίνει κάποια σύνοδος των ηγετών των χωρών της Ευρωζώνης. Ναι. Τελικώς δεν θα γίνει, ούτε έγινε χθες, ούτε θα γίνει κάτι τέτοιο σήμερα. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξει μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει θέμα με την αποπληρωμή του Δούνου του. Νομίζω ότι μπορεί να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο και για άλλες συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα. Βλέπετε κάτι τέτοιο? Και κάτι τέτοιο, δεν έτσι. Το αποκλείω τουλάχιστον. Ναι. Δεν το αποκλείω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Προτείνω, επειδή έχει πέσει πολλή δουλειά σε όλους τους δημοσιογράφους, να μείνετε κοντά μας για το επόμενο θέμα. Θα είναι μία ανάσα μέχρι την Πάρο. Εντάξει, θα πάμε μέχρι εκεί για λίγο. Θα πάμε μέχρι εκεί τουλάχιστον.